Καλημερίζω τον Κυριάκο Θεοδωσάκη. Τι κάνετε, κύριε Θεοδωσάκη? Καλημέρα, κύριε Σβιωρέκη. Καλημέρα στους ακροατές. Είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ. Ξεκινάω από αυτό το οποίο ως ανακοίνωση είδα από το σωματείο σας την προηγούμενη εβδομάδα, διότι ένα κύμα αλληλεγγύης έχει ξεσηκωθεί και πάλι από όλη την Κρήτη, από φορείς, από σωματεία, από δημοτικές αρχές, για να βοηθηθούν οι άνθρωποι που αυτή την ώρα βρίσκονται πραγματικά σε τραγική θέση και έχασαν τα πάντα εκεί στον κάμπο της Θεσσαλίας, κύριε Θεοδωσάκη. Πράγματι, κύριε Ζηράκη, σε αυτή την καταστροφή την οποία υπάρχει, η αλληλεγγύη είναι ένα θέμα το οποίο το ελάχιστο που μπορεί να κάνει κάποιος, αλλά με σημαντικά αποτελέσματα, το να βοηθήσουμε πραγματικά όλους τους συμπολίτες μας στην Θεσσαλία. Η κατάσταση πράγματι είναι τραγική. Την είδαμε και από κοντά τις προηγούμενες μέρες που βρεθήκαμε στην Θεσσαλονίκη. Και σαν Ομοσπονδία αμέσως στείλαμε ένα φορτηγό νερά, γιατί πραγματικά το νερό είναι ένα σοβαρό θέμα. Το πόσιμο νερό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Και δεν είναι μόνο το πόσιμο νερό, μισό λεπτό, γιατί άκουγα και την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, την κυρία Χαπηδάκη, νωρίς το πρωί. Δεν είναι μόνο το πόσιμο νερό που χρειάζεται εμφιαλωμένο, είναι ακόμα και για τη δική τους. Έτσι. Το πόσιμο νερό και από εδώ και πέρα. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Έτσι, γιατί είναι ακόμα και η ανάγκη για τους ίδιους για να πληθούν, να ρίχνουν πάνω τους εμφιαλωμένο νερό. Είναι καθαριότητα στα πάντα, τα πάντα. Δηλαδή, τέτοια καταστροφή είναι βιβλική και τρομερή για όλους τους ανθρώπους στο Θεσσαλικό κάμπο. Βρεθήκαμε κοντά στα νοσοκομεία του Βόλου, της Λάρισας, για να δούμε και από κοντά τους συναδέλφους και την προσπάθεια την οποία δίνουν όλες αυτές τις μέρες. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία? Ορίστε. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία? Στα νοσοκομεία, ειδικά τις πρώτες μέρες, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Βέβαια, το νοσοκομείο Λάρισας λειτουργούσε κανονικά, γιατί είναι περιφερειακά και λίγο υψόμετρο. Άρα δεν είχαμε θέμα όσο αφορά το να πλημμυρίσει το νοσοκομείο, αλλά ήταν τα πάντα σε ετοιμότητα. Η εφημερία ήταν ανοιχτή συνέχεια για να καταφθάνουν ανθρώποι οι οποίοι χρειαζόταν, είτε που είχαν χρόνια προβλήματα, είτε προβλήματα υποθερμίας, τραυματισμών κλπ. Όλοι οι συνάδελφοι έδωσαν και δίνουν τον καλύτερο εαυτό πραγματικά για να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους που χρειάζονται. Μισό λεπτό να ρωτήσω και κάτι άλλο. Χρειάστηκε η βοήθεια έτσι ώστε οι κλιμάκια να φύγουν από τα νοσοκομεία, να πάνε ενδεχόμενα σε κάποιες περιοχές, γιατί βλέπαμε και ανθρώπους και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μένουν με σχολεία, σε κάποιες άλλες με δημόσιες αίθουσες που δεν έχουν πληγεί. Κυρίως ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έχουν επαδρώσει όλα τα κλιμάκια που είναι στα γήπεδα, στα σχολεία, όπου έχει στηθεί η υγειονομική μονάδα, για να είναι όσο το δυνατόν κοντύτερα στους ανθρώπους που χρειάζονται τις υπηρεσίες υγείας. Το υγειονομικό προσωπικό, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό και λοιπόν προσωπικό, είπαν ότι χρειάζονται κάτι ιδιαίτερο, κύριε Θεοδωσάκη? Κάτι ιδιαίτερο εκείνες τις στιγμές όσο αφορά τη λειτουργία των νοσοκομείων, όχι. Αυτό που είπαμε, ειδικά στη Λάρισα και στο Βόλο και σε κάποια άλλα μέρη που υπήρχαν πρωτοβάθμιες δομές, ήταν πραγματικά αυτό που είπαμε, γι' αυτό το είπα και ως σημαντικό. Θέλανε πόσιμο νερό. Το νερό που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Καταλαβαίνετε το πώς είναι το νερό, και ήταν ένα βασικό και για τη λειτουργία των νοσοκομείων, ειδικά για τους ασθενείς. Και βέβαια παρακολουθούσαμε και ρωτούσαμε και τις διοικήσεις και τα φυσικά τους συναδέλφους από το πρωτοβάθμια σωματεία όσο αφορά τις δεξαμενές των νοσοκομείων κλπ. Είμαστε σε καθημερινή αν θέλετε ενημέρωση από τους συναδέλφους, ώστε πραγματικά και εμείς να βοηθήσουμε και να παρέμβουμε όπου είναι δυνατόν. Κύριε Θεοδωσάκη, υπόθηκε κάτι ιδιαίτερο και έχει δοθεί κάποια ιδιαίτερη οδηγία και στους γιατρούς και τα κέντρα υγείας, δεν ξέρω πού ακριβώς μόνο πήγατε, ή αν υπάρχουν κάποιες αν θέλετε σημειώσεις προς εσάς, όλους τους υγειονομικούς, για βοήθεια? Διότι λένε ότι, ξέρετε, αυτός ο κίνδυνος σε ό,τι έχει να κάνει με ιώσεις, με μολύνσεις, με γαστρεντερίτιδες, με υπατικά προβλήματα, ότι είναι πρώτο πυλών.
Είναι ένα σημαντικότατο ζήτημα, και γι' αυτό έχουμε εκφράσει και την, αν θέλετε, την παρέμβασή μας, ότι πραγματικά πρέπει να υπάρχει και όλο το επιστημονικό προσωπικό που να ελέγχει σε καθημερινή βάση το νερό, τα πάντα, γιατί πραγματικά θα αντιμετωπιστεί και αντιμετωπίζεται και αυτό το ζήτημα, αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι όσο αφορά λοιμώξεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα νερά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο πρόσχημα νερά, είναι όλων των ειδών τα νερά, είναι ζώα, έχουν πνιγεί, καταλαβαίνετε, οι αποσυτεύσεις, το πετρέλαιο από τα αντιλιοστάσια, είναι όλα αυτή τη στιγμή ένα πράγμα και τα οποία πραγματικά πρέπει να δοθεί και εκεί μία μάχη, ώστε να τουλάχιστον να αποφύγουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Μακάρι να μην υπάρξουν θέματα σε ό,τι έχει να κάνει και τα φάρμακα, γιατί τουλάχιστον από το συνέδριο το διήμερο των φαρμακοποιών που έγινε εδώ στο Ηράκλειο, για άλλη μια φορά υπόθηκε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις. Μακάρι σε ό,τι έχει να κάνει σε αυτές τις περιπτώσεις για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, και μακάρι να μην είναι πολλά αυτά τα περιστατικά ή καθόλου να μην υπάρχουν, αλλά υπάρχει κίνδυνος έτσι ακριβώς να υπάρχουν και εκείνα τα φάρμακα, τα σκευάσματα που θα καλύψουν τους ανθρώπους. Δεν κάνει να κρυβόμαστε και δεν κινδυνολογούμε, αλλά αυτή είναι μια υπαρκτή κατάσταση. Φυσικά και δεν κινδυνολογούμε. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι με χρόνια προβλήματα, εμποκαθαρώμενοι, με αναπνευστικά προβλήματα. Δηλαδή η κατάσταση πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολη, και εμείς τουλάχιστον ως εργαζόμενοι αυτό που διαβεβαιώνουμε είναι ότι θα συνεχίσουμε να δώσουμε τη μάχη πραγματικά για να... να έχει την καλύτερη περίοδο που μπορεί να έχει αυτό που τη χρειάζεται. Τα είδη τα οποία συγκεντρώνονται δεν είναι παντός είδος. Επικεντρώνεστε σε κάποια, γιατί έτσι θα προσφέρετε όσο το δυνατόν καλύτερη βοήθεια, κύριε Θεοδωσάκη. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που μας διαφέρει τώρα μας είναι το νερό, είναι τα είδη και καθαρισμού, ρούχα, γιατί φανταστείτε, υπάρχουν χωριά τα οποία είναι καλυμμένα μέχρι και τα κεραμίδια. Οι άνθρωποι έχουν μείνει με τα ρούχα τα οποία φορούσαν τώρα και 5 μέρες. Είναι όλα, κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα, τα πάντα. Δηλαδή πρέπει όλοι να δείξουμε μια τεράστια αλληλεγγύη, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε γρηγορότερα και καλύτερα τους ανθρώπους του εσωτερικού κάμπου. Μάλιστα, σε ό,τι έχει να κάνει με τρόφιμα, πάντα τα συσκευασμένα για κατανάλωση, ως ύφιστε, και πρέπει να γίνεται, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Θεσσαλία, την επίσκεψη του κλιμακίου της ΠΟΕΔΗΝ στις πληγήσεις περιοχές, στα νοσοκομεία και τις ανάγκες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και ξαναλέω, κύριε Θεοδωσάκη, ότι έχει υπάρξει ένα κύμα αλληλεγγύης και υπάρχει σε εξέλιξη ένα κύμα αλληλεγγύης σε όλη την Κρήτη τις τελευταίες ημέρες, και από δήμους και από άλλους φορείς. Οπότε όποιος μπορεί να το κάνει μέσα σε αυτές τις συνθήκες, επιθυμεί να το κάνει, μπορεί να ρίχνει και μια ματιά λίγο πιο έτσι... Νομίζω, κυρία Δουλειαράκη, ότι ο κρητικός λαός έχει αποδείξει διαχρονικά την αλληλεγγύη του, το ίδιο θα κάνει και τώρα και θα βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο τους συμπαθητές μας. Μα αυτό φαίνεται. Απλά στο χρηστικό το έλεγα, ότι θα πρέπει να κοιτάζει λίγο σε ποιους δήμους γίνεται συγκέντρωση, γιατί είναι πάρα πολύ δήμοι σε όλη την Κρήτη που αυτή την ώρα προχωρούν στην συγκέντρωση, έτσι, γιατί πρέπει να πάει οργανωμένα αυτή η βοήθεια, σωματεία, σύλλογοι, γιατί αν δεν πάει οργανωμένα κάπου θα χαθούν μέσα στα λασπόνερα της Θεσσαλίας. Είναι πολύ άσχημα ούτως ή άλλως τα πράγματα.